centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παπουτσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στο πρώτο. Τι γίνεται, καλά? Κοιτάξτε τώρα τι μας είχαν καταγγείλει. Οι Αλβανοί προχώρησαν στο ελληνικό έδαφος, έριξαν πέτρες στον δρόμο για να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο προς την περιοχή που θα κόβαν ξύλα. Ερχόταν με τα αυτοκίνητά τους, έκοβαν άφοβα τα ξύλα τους, χωρίς να έχουν την έννοια ότι μπορεί κάποιος να έρθει να τους πιάσει. Φόρτωναν τα φορτηγά τους και γυρνούσαν πίσω. Το πήραν χαμπάρι κάτοικοι και νομίζω ότι πριν λίγο είχατε επικοινωνία μαζί τους. Στείνεται τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, επιχείρηση κομμουνάδες. Χρήσω, ναι, όπως ξέρουμε αυτό είναι καθημερινό, όχι καθημερινό, θα έλεγα, ναι, συχνά το φαινόμενο, ναι, ότι προσπαθούν να κόψουν τον δρόμο για να μην έχουν... Προσέξτε τι σκέφτηκαν όμως. Έριξαν πέτρες στο δικό μας έδαφος, στο δρόμο, για να μην μπορείτε να περνάτε εσείς, έτσι. Είναι τρομερό. Ναι, έτσι έρχονται, κλείνουν τον δρόμο λίγα μέτρα πιο κάτω, λίγα 8 μέτρα πιο κάτω, για να μην μπορεί να ανέβει αυτοκίνητο προς το μέρος εκεί που γίνεται. Που κάνουν τη δουλειά, που κάνουν τη δουλειά. Μπράβο. Αλλά όπως είπες, έχει ενημερωθεί ήδη και αστυνομική διεύθυνση, γνωρίζουν όλοι, ήδη μεταβαίνουν τα παιδιά πάνω, συνάδελφοι, για να το ελέγξουν. Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς ποιο είναι το μέλημά σας αυτή τη στιγμή? Πάτε και καθαρίζετε τον δρόμο αυτή τη στιγμή? Με τι μηχανήματα? Αυτό θα λέω τώρα. Εξαρτάται και το πόσο κλειστό είναι ο δρόμος, πόσο τι υλικά έχει, και σε συνεργασία και με το στρατό και άλλες φορές. Με το στρατό, γιατί έχουμε επικοινωνήσει εμείς και με το στρατό, με τον αρμόδιο. Ακριβώς. Αν χρειαστεί δηλαδή μηχάνημα που ή με το Δήμο. Ναι. Επεμβαίνει και ο στρατός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Ναι, όταν χρειάζεται. Τι σας είπαν οι άνθρωποι εκεί, δηλαδή τους βλέπουν τώρα εκεί που κόβουν ανενόχλητα τα ξύλα μέσα, τα φορτώνουν στα φορτηγά και φεύγουν ανενόχλητοι? Απίστευτο. Κοίτα, όπως είπα, είναι συχνό φαινόμενο αυτό. Προσπαθούν να κλείσουν τον δρόμο για να μην έχουν επικοινωνία με αυτοκίνητα, και είτε με πολίτες είτε με την. Τα αυτοκίνητα του συνοριακές που ανεβαίνουν, ναι, πάνω, ώστε να καθυστερήσουν την υλοτόμηση και την ανενόχλητη μεταφορά, ναι, των ξύλων στην Αλβανία. Μα έτσι όπως πάει όμως, κύριε Παπουτσίδη, γιατί δεν είναι πρώτη φορά όντως που ασχολούμαστε με παράνομη υλοτομία, δεν θα αφήσουν τίποτα, θα ρημαχτούν τα πάντα εκεί πάνω. Δηλαδή βρίσκουν τρόπους κάθε φορά, μέχρι και κλείνουν δρόμους στο δικό μας, επαναλαμβάνω, έδαφος, για να μπορούν να κόβουν ανενόχλητοι. Φυσικά δεν λέω ότι γίνεται στη δική τους περιοχή, εκεί τα έχουν ισοπεδώσει όλα, έτσι. Εκεί, δεν, ναι, υπάρχει ούτε φυτό τώρα και δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν ξυλεύσει τα πάντα. Να μπαίνουν στο ελληνικό έδαφος, κλείνουν όπως είπαμε τους δρόμους, προσπαθούν να. Αυτό τον καιρό ειδικά είναι συχνό το φαινόμενο, τακτικά γίνεται αυτό. Mm-hmm. Και έχουμε συνεχή κίνηση πάνω στο. Ωραία. Κύριε Παπουτσίδη, σε πόσο πιστεύετε ότι σήμερα, αύριο μπορείτε να καθαρίσετε το δρόμο και να πάτε για έλεγχους να δείτε τι γίνεται εκεί? Ναι, για σήμερα μιλάμε. Τώρα σας είπα ήδη, θα καθαριστεί λοιπόν και σήμερα. Και πέρα, και, ναι, αν χρειάζεται δηλαδή και κάποιο μηχάνημα, πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα θα είναι ανοιχτός ο δρόμος. Θέλω να έχουμε μια επικοινωνία και αύριο, γιατί παράλληλα με το καθαρισμό τώρα, είναι βέβαιο ότι θα πάτε και για ελέγχους εκεί, θα προσπαθήσετε να δείτε τι γίνεται σε αυτήν την περιοχή και τι έχουν ξυλεύσει παράνομα. Θα το δούμε και αυτό. Και δεν έρχονται. Όπως είπα πάλι, Χρήστο, αυτό είναι τακτικό το φαινόμενο που γίνεται, ειδικά αυτόν τον καιρό τώρα που ξεκινά και ο χειμώνας, πριν να πιάσουν πολλά τα κρύα και τέτοια. Προσπαθούν, κάθε χρόνο γίνεται αυτό που. Σωστά. Συμβαίνει τώρα με την ζήλευση. Παλιά όμως είχαν κάτι μουλάρια, είχαν κάτι γαϊδούρια κτλ. Τώρα βλέπω έχουν εξυγχρονιστεί. Πάμε με αυτοκίνητα, φορτηγά και καρότσες. Ναι, όταν είναι δύσβατο το σημείο, είναι με ζώα. Με όταν ζώα. Είναι το σημείο. Φέρνουμε τα φορτηγά. Φορτώστε. Φελάσιμο, ναι. Φορτώνουν με αυτοκίνητα. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να τελειώσει αυτό σήμερα, γιατί όντως μας το κατήγγειλαν οι κάτοικοι εκεί και όντως φαίνεται ότι είχαν δίκιο και τελειώνει αυτή η ιστορία σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπουτσίδη. Να έχουμε όμως μια επικοινωνία και αύριο για να μας πείτε αν όντως τελείωσε αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.